αγαπητοί φίλοι, παρουσιάζουμε τις γέφυρες. Οι γέφυρες είναι ο συνασπισμός της δράσης και της δημιουργίας ξανά. Δύο κόμματα με διαφορετική αφετηρία, αλλά με το ίδιο DNA, τον ίδιο πολιτικό πολιτισμό και το ίδιο όραμα για αυτή τη χώρα. Θέλουμε να ζήσουμε σε μια ευρωπαϊκή, παραγωγική, ευνομούμενη χώρα. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα, γιατί χρειάζεται να παλέψουμε με όλον τον πελατειακό μηχανισμό που στήθηκε αυτά τα χρόνια, πάρα πολύ γερά οφείλω να πω, και δεν αρκεί για να το πετύχουμε ούτε ένας άνθρωπος, ούτε μία παρέα, ούτε ενδεχομένως δύο κόμματα τα οποία συνενώθηκαν όχι πρώτων εκλογών αλλά με μακροπρόθεσμη στρατηγική. Χρειάζεται πανστρατιά των σκεπτόμενων Ευρωπαίων Ελλήνων, διότι τα συμφέροντα είναι πολλά, τα λεφτά είναι πολλά και οι αντιστάσεις του πελατειακού συστήματος και του λαϊκισμού, γιατί ο λαϊκισμός είναι μια μετάλλαξη του πελατειακού συστήματος, άπειρες. Οι γέφυρες είναι ένα σύμβολο. Συμβολίζουν την επικοινωνία, την ανταλλαγή ιδεών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας ανάμεσα σε ομάδες, ανάμεσα σε λαούς. Και αυτό το λαούς ας το υπογραμμίσουμε, διότι το πρόταγμα της Ενωμένης Ευρώπης είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που θα έπρεπε να απασχολεί το πολιτικό προσωπικό αλλά και τον ψηφοφόρο αυτή την περίοδο. Αντιθέτως βλέπουμε ότι οι συζητήσεις αναλώνονται σε θέματα τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας, πολύ συχνά παραπολιτικής ή μικροκομματικής, ενώ το μεγάλο διακύβευμα που είναι η Ευρώπη του μέλλοντός μας αποσιωπάται σαν να είναι κάτι που θα εξελιχθεί από μόνο του. Πιστεύουμε ότι δεν είναι έτσι. Πιστεύουμε ότι στο χέρι μας είναι να διαμορφώσουμε ένα κοινό σπίτι για τους λαούς της Ευρώπης. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι οι γέφυρες είναι η κρίσιμη μάζα που δημιουργείται στο χώρο του μεταρρυθμιστικού αντισυστημικού κέντρου. Και λέω το αντισυστημικού, διότι για να πας κόντρα στο τσουνάμι του λαϊκισμού και της πελατειακής λογικής θα πρέπει να χτυπήσεις τις δομές αυτού του μηχανισμού. Η Ελλάδα σε μια δύσκολη φάση της ιστορίας της, η Ευρώπη επίσης σε μια δύσκολη φάση της ιστορίας της, δεν διορθώνονται και δεν πάνε μπροστά με μερεμέτια. Χρειάζεται μια βαθιά τομή και στην Ευρώπη, στις δομές της, στους θεσμούς της, στον τρόπο με τον οποίο αποφασίζει, στον τρόπο με τον οποίο ενοποιείται, αλλά πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, η οποία έχει χάσει πάρα πολύ χρόνο και έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Αυτή τη στιγμή, ο Έλληνας πολίτης αισθάνεται σαν να του έχει πέσει ο ουρανός στο κεφάλι του. Διότι τα κόμματα μετατρέπουν τη δική τους χρεοκοπία σε δική του χρεοκοπία. Στην Ελλάδα, αυτό που χρεοκόπησε είναι το κράτος. Το κράτος παρέσυρε όλες τις άλλες δομές σε χρεοκοπία. Το κράτος χρεοκόπησε και τις τράπεζες, το κράτος χρεοκόπησε και τους πολίτες. Αντί όμως τα κόμματα να μαζέψουν τις δικές τους δαπάνες, αντί να αρχίζουν να νοικοκυρεύουν το δικό τους σπίτι για να δείξουν ένα μικρό δείγμα γραφής πώς θα μπορούσαν αυτό να το κάνουν για το σύνολο της χώρας, προτίμησαν να στέλνουν στη φυλακή ανθρώπους οι οποίοι χρωστούν 5 δεκάρες. Έχουμε 2,5 εκατομμύρια φορολογούμενους που χρωστούν στις εφορίες, 370.000 επαγγελματίες οι οποίοι δεν εργάζονται αλλά θεωρούνται επαγγελματίες και χρωστάνε στον ΟΑΕ, 2 εκατομμύρια κόκκινα δάνεια και 1 εκατομμύριο άνθρωποι που χρωστούν στη ΔΕΗ. Αντί λοιπόν το κράτος να μειώσει το μέγεθός του, να εξυγχρονίσει τις δομές του, να προσπαθήσει να παράσχει ποιοτικότερες υπηρεσίες φτηνότερα, αξιοποιώντας την τεχνολογία, προτίμησε να φορολογήσει, να φορολογήσει, να φορολογήσει. Όχι μόνο τη φορολογία εισοδήματος, η οποία είναι δυσβάστακτη, αλλά να φορολογήσει περιουσιακά στοιχεία, τα οποία όχι μόνο δεν αποφέρουν εισόδημα, όχι μόνο δεν μπορούν να πουληθούν σε μια εποχή απαξίωσης των πάντων, αλλά έχουν και κόστος συντήρησης για τον δυστυχή που είχε την ατυχία να τα έχει στην κατοχή του. Η κυβέρνηση λοιπόν, για όλα αυτά δεν έχει κανένα σχέδιο. Λέει πόσα μου λείπουν, τόσα μου λείπουν. Πώς θα τα πάρω, κόψτε το λαιμό σας. Πιστεύουμε ότι ένα κράτος με τη λογική
του κόψτε το λαιμό σας, δεν είναι καταρχήν ευρωπαϊκό κράτος. Δεν είναι ένα κράτος στο οποίο θέλουμε να ζούμε. Θέλουμε ένα κράτος μικρό, λειτουργικό, συμπαραστάτη του πολίτη, στο πλευρό του πολίτη, που θα αφήνει τη δημιουργικότητα του Έλληνα, το χαρακτηριστικό της φυλής, να αναπτύσσεται και να προκόβει. Έτσι συμπεριφέρονται τα κόμματα στον απλό πολίτη. Τι μεταχείριση όμως επιφυλάσσουν στον ίδιο τον εαυτό τους? Τα παραδείγματα είναι πολλά, αλλά υπάρχει ένα που είναι το πιο προκλητικό και αφορά τα δάνεια των κομμάτων. Όλοι γνωρίζουμε ότι μέχρι το 2011 τα κόμματα είχαν πάρει περίπου 245 εκατομμύρια δάνεια, τα δύο κόμματα, τα κυβερνητικά, και δεν μπορούσαν να τα αποπληρώσουν. Έφεραν παραμονές του 2012 μία τροπολογία για να τα μειώσουν δια νόμου. Δεν πέρασε εκείνη η τροπολογία και η δικαιοσύνη άρχισε έρευνα για το σκάνδαλο και κάλεσε τραπεζίτες και κόμματα ως υπόπτους για απιστία και ηθική αυτουργία σε απιστία σε βαθμό κακουργήματος. Τον Απρίλιο του 2013, με άλλη τροπολογία στη Βουλή, τα δύο κόμματα αμνίστευσαν τους τραπεζίτες και τους εαυτούς τους και υποχρέωσαν τη δικαιοσύνη να βάλει την έρευνά της στο αρχείο, δια νόμου. Τι συνέβη έκτοτε? Ας πούμε καταρχήν πόσα έσοδα έχουν τα κόμματα. Το 2014 η τακτική επιχορήγηση των κομμάτων, όλων των κομμάτων, είναι 7 εκατομμύρια. Δηλαδή ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία θα πάρουν τακτική επιχορήγηση λιγότερα από 3 εκατομμύρια, όταν μόνο οι τόκοι που χρωστούν ετησίως είναι 22 εκατομμύρια. Για το κεφάλαιο ούτε λόγος. Ως εδώ τα πράγματα είναι γνωστά. Η αποκάλυψη την οποία κάνουμε σήμερα είναι ότι αφού αμνίστευσαν τους εαυτούς τους και τους τραπεζίτες, τα κόμματα πήραν και καινούρια δάνεια. Από τον ισολογισμό της Νέας Δημοκρατίας προκύπτει ότι πήρε το 2013 νέο δάνειο 14,6 εκατομμύρια ευρώ. Το επαναλαμβάνω για να εντυπωθεί στους θεατές. Ενώ ήξεραν ότι δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν τα παλιά, ενώ ματέωσαν την έρευνα της δικαιοσύνης, ενώ αμνίστευσαν τους εαυτούς τους, στη συνέχεια πήραν καινούριο δάνειο που προκύπτει από τον ισολογισμό τους, 14,6 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρουμε από πού το πήραν. Μας το κρύβουν. Το κρύβει η Τράπεζα της Ελλάδος, που αρνείται να απαντήσει έστω και αν τηρείται η τραπεζική νομοθεσία. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι επειδή όλες οι τράπεζες, οι συστημικές τουλάχιστον, είναι πλέον κρατικοποιημένες και τα δάνεια ανήκαν στη μεγάλη πλειοψηφία στην παλιά αγροτική και πέρασαν στις συστημικές τράπεζες, τον λογαριασμό σε συντριπτικό βαθμό θα τον πληρώσει ο φορολογούμενος. Τα περισσότερα συστημικά μέσα ενημέρωσης, τα κόμματα, τα ίδια και η Τράπεζα της Ελλάδος καλύπτουν το τεράστιο αυτό σκάνδαλο νομιμοποιημένης κλοπής του δημοσίου χρήματος με μια συνωμοσία σιωπής. Μέχρι πρότινος, τα μόνα στοιχεία που είχαμε έρχονταν από την ευρωπαϊκή πλευρά, καθώς ο Επίτροπος Αλμούνια αποκάλυψε σε δική μου ερώτηση ότι τα δάνεια αυτά έχουν σταματήσει να εξυπηρετούνται. Τα κόμματα, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις, θα λέγαμε, δημόσιες ανακοινώσεις να δώσουν στοιχεία, δεν απαντούν, δεν δίνουν καμία λεπτομέρεια. Αντίθετα, ετοιμάζουν με την Ελιά και τη Νέα Ελλάδα, ετοιμάζονται να αλλάξουν όνομα και αφημί για να στείλουν 300 εκατομμύρια δάνεια να τα πληρώσει ο φορολογούμενος, ο οποίος είναι το κορόιδο στην προκειμένη περίπτωση, και να αρχίσουν έτσι να παίρνουν εκ νέου νέες τακτικές επιχορηγήσεις από το κράτος. Η Τράπεζα της Ελλάδος λέει ότι είναι απόρριτο και δεν μας λέει καν αν ερευνά ή δεν ερευνά,
αν και στο αρχικό της πόρισμα το 2012 είχε πει ότι τα δάνεια αυτά δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που στην αρχή έλεγε ότι θα διαφυλάξει τα χρήματα της ανακεφαλαιοποίησης από πολιτικές επιρροές, το 2011 το είπε ο κύριος Ρεν σε ερώτησή μου, και μετά μας είπε ότι η επίτροπη που διόρισε στις τράπεζες θα παρακολουθούν τα δάνεια των κομμάτων, και μετά μας είπε ότι δεν εξυπηρετούνται τα δάνεια. Τώρα που αποδεικνύεται, γιατί μας είπε ότι δεν εξυπηρετούνται και δεν έχουν ληφθεί άλλα δάνεια, τώρα λοιπόν που αποδεικνύεται ότι ή δεν ήξερε ή έλεγε εν γνώση της ανακριβίες, αρνείται να δώσει πρόσθετες πληροφορίες. Σήμερα αποκαλύπτω και εγώ και ο κύριος Χουντής που έκανε τη σχετική ερώτηση ότι η Επιτροπή πια μας λέει ότι ο ρόλος της δεν έγκυται στη δημοσιοποίηση πληροφοριών για μεμονωμένα δάνεια από τράπεζες οι οποίες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με κρατικές ενισχύσεις στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη-μέλη. Κοινός σκοτάδι. Δικαιολογία παραπλανητική, γιατί μας έδινε πληροφορίες μέχρι και τον περασμένο Φεβρουάριο. Είναι σαφές ότι για λόγους καθαρά πολιτικής σκοπιμότητας η Επιτροπή Μπαρόζο αποφάσισε ξαφνικά να καλύψει το σκάνδαλο αυτό και τις δικές της ευθύνες για το συγκεκριμένο σκάνδαλο. Το θέμα του δανεισμού των κομμάτων όμως είναι η κορυφή του παγόβουνου και είναι κάτι το οποίο γίνεται εύκολα αντιληπτό. Το μεγαλύτερο θέμα είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό παγιώθηκε ένα καθεστώς σχεδόν θεσμοποιημένης ανομίας. Δηλαδή, οι νόμοι ήταν ένα κέλυφος το οποίο άλλοτε κάλυπτε και άλλοτε έσπαζε μπροστά στην πίεση της ανομίας. Τα κόμματα που θέλουν να ονομάζονται του συνταγματικού τόξου, στην πραγματικότητα είναι του πελωτιακού ή του λαμογιακού, αν θέλετε, τόξου, παρέβαιναν τον νόμο με κάθε τρόπο. Καταρχήν ευθέως. Δηλαδή, δεν εφαρμόζουμε τους νόμους που τηρήσαμε. Είτε επρόκειτο για νόμους που δεσμεύουν και υποχρεώνουν τη δημόσια διοίκηση σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, είτε για νόμους οι οποίοι εξυγχρονίζουν τη δημόσια διοίκηση. Θυμίζουμε ότι ο νόμος για την ηλεκτρονική υπογραφή, ο οποίος θα έφερε μια επανάσταση στη σχέση πολίτη-πολιτείας και στην ταλαιπωρία των πολιτών στα γκισέ και στις ουρές των δημόσιων οργανισμών, υφίσταται με προεδρικό διάταγμα από το 2001. Όμως δεν εφαρμόζεται πουθενά, διότι το πολιτικό σύστημα μια χαρά θέλει να κρατάει τον πολίτη σε ομοιρία, είτε των υπογραφών του, είτε των δοσοληψιών με συγκεκριμένους υπαλλήλους της συντεχνιακής νοοτροπίας. Άρα η παγίωση της ανομίας από αυτά τα κόμματα και η παγίωση επίσης της ανομίας από τα κόμματα της δίθεν αριστεράς, τα οποία έχουν καταλύσει τον νόμο με το ιδεολόγημα ότι έχουν λαϊκή εντολή προς τούτο. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλη λαϊκή εντολή σε μια δημοκρατία πέρα από την ψήφο. Έχουν δημιουργήσει ένα καθεστώς όπου όλα ισχύουν αρκεί να έχουν την κομματική ευλογία. Ήταν πολύ εύκολο λοιπόν να εμφανιστεί και ένα άλλο κόμμα που να πει ότι εμείς καταλύουμε τον νόμο με τον δικό μας τρόπο, ο οποίος μπορεί να είναι οι κλωτσιές, οι μπουνιές ή τα μαχαιρώματα. Το πού οδηγούμαστε αν ο καθένας ερμηνεύει τον νόμο με τον τρόπο του είναι προφανές. Οι γέφυρες όμως λένε ότι εάν αφήσουμε το νόμο στα χέρια οποιουδήποτε τον καταργεί, είτε έξυπνα είτε πονηρά μέσα από διαδικασίες δίθεν προβλεπόμενες, είτε μη εφαρμόζοντας πράγματα που το κοινοβούλιο ψηφίζει, τότε θα καταλήξουμε πάρα πολύ σύντομα στο δίκαιο της ζούγκλας, το οποίο ως ένα βαθμό έχει αρχίσει να επικρατεί. Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι μια θεσμική επανάσταση. Μια θεσμική επανάσταση. Όσο εύκολα λέγεται, τόσο δύσκολα γίνεται. Γιατί θεσμική επανάσταση σημαίνει πρέπει να μπεις μέσα στους θεσμούς για να τους αλλάξεις. Πρέπει καταρχήν να συνεργαστείς με ανθρώπους που θες να απομακρύνεις από την πολιτική. Αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Η ιστορία διδάσκει ότι όταν οι επαναστάσεις δεν είναι μέσα σε ένα οργανωμένο πλαίσιο, αλλά γίνονται με λωστούς και με μαχαίρια,
Η χώρα αυτή βυθίζεται πολλά χρόνια στην αναρχία, στις αλληλοσφαγές και βγαίνει από τον χάρτη των πολιτισμένων χωρών. Δεν θέλουμε αυτό το πράγμα να συμβεί στην Ελλάδα, μολονότι πολλά σύννεφα έχουν μαζευτεί από λαϊκιστές και της δεξιάς και της αριστεράς. Όμως επειδή έχει ενδιαφέρον να δούμε και οπτικά τι σημαίνει τα κόμματα να δανείζονται αφιδώς για τις ανάγκες τους, μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια οπτική απεικόνηση. Σε μια οπτική απεικόνηση η οποία δείχνει με έναν πολύ απλό τρόπο και μπορούμε να το... Πόσα είναι τα χρήματα που πήραν τα δύο κόμματα, μάλλον το ένα, γιατί το δεύτερο δεν ξέρουμε τι πήρε το 2013, κρύβεται ο ισολογισμός, μόνο το 2013 ως καινούργια δάνεια. Αυτό που βλέπετε είναι 2.900 δεσμίδες, είναι σε πραγματικό μέγεθος και μπορεί ο καθένας, αφορά τα 14,6 εκατομμύρια, είναι η κορυφή του παγόβουνου των 300 εκατομμυρίων, μπορεί να σκεφτείτε τι θα σήμαινε αν ήταν 300 τα εκατομμύρια, δεν θα χώρεγε εδώ, γι' αυτό δεν το φτιάξαμε. Και μπορεί ο καθένας να σκεφτεί πόσος είναι ο μισθός του και πόσα χρήματα στην πραγματικότητα έχει πάρει το πολιτικό και κομματικό σύστημα σε μια μόνο χρονιά, λαιλατώντας στην ουσία τον ίδιο το φορολογούμενο. Και όλο αυτό, αυτό το βουνό, είναι κρυφό. Κανείς δεν το παρουσιάζει. Κανείς δεν μιλά γι' αυτό. Μπορεί βουνό με βουνό να μην σμίγει, αλλά τα βουνά του δανεισμού της Νέας Δημοκρατίας έσμιξαν με τα βουνά του δανεισμού του ΠΑΣΟΚ και δείχνουν πώς αντιλαμβάνονται αυτά τα δύο κόμματα το νοικοκύρεμα, ας πούμε, των οικονομικών. Η ερώτηση είναι αυτονόητη, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να την κάνει ο ψηφοφόρος στον εαυτό του λίγο πριν να ψηφίσει. Θα λέγαμε και αρκετά πριν να ψηφίσει, αλλά θα πρέπει να την κάνει στον εαυτό του. Εάν ξέραμε ότι ένας λογιστής είναι διεφθαρμένος, απατεώνας, σπάταλος και χρεοκοπημένος, θα το αναθέταμε ποτέ την εξυγίανση των οικονομικών της επιχείρησής μας αν είχε πρόβλημα? Θα το αναθέταμε την ανάπτυξη της επιχείρησής μας? Αυτό γιατί το κάνουμε στη χώρα? Γιατί επιμένουμε να επιλέγουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια συγκεκριμένη τεχνογνωσία πώς να προστατέψουν τα συντεχνιακά συμφέροντα? Μέχρι σήμερα, μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, συνεχώς ψηφίζονται χαριστικοί νόμοι, συνεχώς καταπατείται το Σύνταγμα, συνεχώς μπαίνουν τροπολογίες στις 2 η ώρα τα μεσάνυχτα σε άσχετα άρθρα που ψηφίζει η Βουλή, ακριβώς για να καλύπτονται οι ανομίες του συστήματος. Πρέπει επιτέλους να ζήσουμε σε μια ευνομούμενη χώρα. Το χρειαζόμαστε, μας αξίζει και το χρειάζονται τα παιδιά μας, οι επόμενες γενιές, διότι η Ελλάδα δεν μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον της εκτός Ευρώπης. Είναι τρελό να μιλάμε για την Ελλάδα εκτός Ευρώπης. Πού θα πάει η Ελλάδα? Με ποιες χώρες θα συνταχθεί? Σε έναν κόσμο που αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα, με τεράστιες δυνάμεις στο γεωπολιτικό σκηνικό, η Ελλάδα θα ακολουθήσει μια μοναχική πορεία, αδύναμη? Με ποια προοπτική? Με ποιο όραμα? Με ποιο σκοπό? Να κάνουμε μια διευκρίνηση. Είναι πραγματικό μέγεθος, αλλά όχι πραγματικά χρήματα. Ναι. Τα χρήματα αυτά είναι ψεύτικα, δεν είναι νόμιμο να κάνεις με πραγματικά, αλλά τα λεφτά που πήραν τα κόμματα είναι πραγματικά. Ο κύριος Κυλακάκης και ο κύριος Τσίμερος, πρόεδρος της Δράσης και της Δημιουργίας Ξανά, είναι έτοιμοι να απαντήσουν στις ερωτήσεις που θα θέλετε να τους υποβάλλετε. Παρακαλώ το όνομά σας και το μέσον. Παρακαλώ. Νασόπουλος Διονύσης από τα Νέα.
Κάποιοι φίλοι σας ίσως σας έλεγαν ότι είναι λίγο λαϊκισμός το ντεκόρ βεβαίως αυτό και μια κακόγουστη προσπάθεια εντυπωσιασμού, αλλά ας είναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Εγώ θα σας έλεγα, είναι λαϊκισμός να το δείχνεις, είναι λαϊκισμός να τα παίρνεις. Μήπως είναι λαϊκισμός να το κρύβεις. Το λέω, ίσως να έχουν αρνητικά από την πλευρά σας. Ας αφήσουμε τους πολίτες να κρίνουν. Λοιπόν, εγώ θέλω πρακτικά να ρωτήσω, επειδή έχει προηγηθεί μια κάλπη και επειδή ο κύριος Τζίμερος μέτρησε τις δυνάμεις στην περιφέρεια Αττικής με ένα ποσοστό που για πολλούς θεωρείται χαμηλό. Το καταγράφετε, σας επηρεάζει, αλλάζει το σχεδιασμό σας, πώς το βλέπετε και πώς λειτουργείτε από τη μία Κυριακή στην άλλη. Ευχαριστώ. Μια που αναφερθήκατε σε μένα, να απαντήσω ότι αυτό το ποσοστό θεωρείται από πολλούς χαμηλό, αλλά από τους δημοσκόπους θεωρείται πάρα πολύ υψηλό, διότι τα ποσοστά που μας έδιναν ήταν τα μισά ή το εν τρίτον ή καθόλου αυτού του ποσοστού. Είναι πολύ δύσκολο να πείσεις με επιχειρήματα και ορθό λόγο μια εποχή που κυριαρχούν οι αχές γηπεδικού τύπου ή οι λαϊκισμοί του υπόσχομαι σε όλους τα πάντα. Ή τα φοβικά σύνδρομα. Ψηφίστε αυτό να μην έρθει ο άλλος. Όπως ξέρετε, η δημιουργία ξανά είναι ένα ακόμα φρέσκο. Και η δράση επίσης, η οποία πέρασε από τη φάση της αλλαγής Προέδρου και Ιδρυτή, είναι σε μια καινούρια πορεία, αλλά και τα δύο κόμματα, οι γέφυρες, προτείνουν έναν καινούριο πολιτικό λόγο, έναν καινούριο πολιτικό πολιτισμό. Δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό. Είμαστε σε συνθήκες πολέμου. Επομένως, το 3% που κατέγραψε ο συνδυασμός δημιουργούμε μαζί στην περιφέρεια, με δεδομένο ότι έγινε με μηδενική σχεδόν προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σκεφτείτε αν τα νέα έγραψαν έστω και μία αράδα γι' αυτό. Σκεφτείτε επίσης τις δημοσκοπήσεις που δημοσίευσε ο οργανισμός Λαμπράκη και το Μέγκα, από τις οποίες αφαίρεσαν τις γέφυρες. Αφαίρεσαν, αυθαιρέτως. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη. Τώρα να μπω στη διαδικασία και να ανοίξω ένα διάλογο μαζί σας. Γιατί θα σας έλεγε κάποιος ότι και άλλοι που θεωρείτε ότι είχαν υπερπροβολή δεν το είδαν στην κάλπη. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το κριτήριο εν πάση περιπτώσει και ίσως είναι και ένα εύκολο άλοθη το ότι δεν είχαμε την προβολή. Καθόλου άλοθη. Εγώ μιλάω για συγκεκριμένες ενέργειες. Το 3,3 και οι δύο σύμβουλοι που εκλέξαμε στην περιφέρεια, ναι, είναι μια σφήνα στο φαύλο πελατειακό σύστημα. Αλλά εγώ σας λέω για τους μηχανισμούς οι οποίοι αποφάσισαν, εκτός αν έγινε κατά λάθος, από μία έρευνα η οποία εμφάνιζε τις γέφυρες στο 1,5%, δεν είναι συγκλονιστικό ποσοστό, αλλά είναι 1,5%, να τις αφαιρέσουν, αυθαιρέτως. Εάν δηλαδή δείτε την έρευνα της ΠΑΛΣ που αναδημοσίευσαν όλα τα μέσα του ΔΟΛ έντυπα και ηλεκτρονικά, θα δείτε ότι τα ποσοστά των κομμάτων που εμφανίζονται δεν αθροίζουν 100. Αθροίζουν 97,5. Διότι αφαίρεσαν εμάς και κάποιο άλλο κόμμα. Θέλω να δεχτώ την καλύτερη περίπτωση ότι δεν ξέρουν να μετράνε μέχρι το 100. Ο κύριος Κυλακάκης. Εγώ να πω πολύ σύντομα ότι οι πολίτες κρίνουν κάθε φορά και δίνουν το ποσοστό το οποίο δίνουν. Εμείς ασφαλώς περάσαμε μία μακρά περίοδο αποκλεισμού και ασφαλώς το γεγονός ότι τα κόμματα έχουν αυτό το βουνό τα λεφτά διευκολύνει να κάνουν πολιτική όταν εμείς είμαστε υποχρεωμένοι με συνδρομές φίλων και μελών και με πάρα πολύ λίγα μέσα και με μικρή κάλυψη να λειτουργούμε με ένα χιλιοστημόριο αυτού του βουνού το οποίο βλέπετε. Από εκεί και εκεί είναι λίγο παραπάνω από αυτό που πήραν η Δημιουργία Ξανά και η Δράση στις εκλογές στην ίδια περιφέρεια τον Ιούνιο του 2012. Είχαμε πάρει 2,1, τώρα ανέβηκε στο 3 και Κυριακή κοντή γιορτή που λέμε. Παρακαλώ. Βίκη Σαμαρά, Ελευθεροτυπία.
Έχει ευθύνες ο κύριος Προβόπουλος για την υπόθεση με τα δάνεια των κομμάτων και το νέο δάνειο της Νέας Δημοκρατίας και σε ποιες κινήσεις θα προβείτε, δεδομένου ότι έχετε κάνει σημαία σας σε αυτή την υπόθεση και εφόσον η Επιτροπή πλέον δεν απαντά στις ερωτήσεις σας? Και μια δεύτερη ερώτηση, τι προσδοκούν οι γέφυρες στις ευρωεκλογές και με ποιους σκοπεύετε να συνεργαστείτε σε εθνικό επίπεδο? Να πάρω εγώ την πρώτη και ο κύριος Τζίμερος τη δεύτερη. Σε ό,τι αφορά την Τράπεζα της Ελλάδος, υπάρχει το πόρισμα του 2012 που έλεγε ότι τα κόμματα δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Το έλεγε. Έχει δημοσιοποιηθεί. Τώρα μας λέει ότι δεν μπορεί να έχετε κανένα στοιχείο για την υπόθεση. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα δημοκρατίας σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορεί ένα θέμα που είναι δημόσιο θέμα να αποκρύπτεται. Και αν θέλετε, κάνουμε αυτή την κίνηση που είναι εντυπωσιακή, γιατί επί πάρα πολύ καιρό το θέμα αυτό αποκρύπτεται. Δεν ξεκαθαρίζει. Και συνεχίζεται. Αν είχε σταματήσει, ίσως θα μπορούσε κανείς να το βάλει στη λίθη. Αλλά συνεχίζεται. Αυτό είναι πρόκληση. Όταν ο άλλος, την Παρασκευή φύγανε κατασχετήρια μισθών και τραπεζικών λογαριασμών. Άνθρωποι δικοί μου, τη Δευτέρα βρήκανε τους λογαριασμούς τους άδειους, γιατί χρωστάγανε 3.000 ευρώ, 5.000 ευρώ. Οι άλλοι ετοιμάζεται να τους πάρουν το σπίτι στο 1/3 της αντικειμενικής, διότι χρωστάνε κάποια λίγα λεφτά. Τα δύο μέτρα και δύο σταθμά οικοδομούν τη Χρυσή Αυγή. Αυτό είναι το βασικό αίτιο για το οποίο η Χρυσή Αυγή ανεβαίνει. Ότι ο κόσμος δεν αισθάνεται ότι μπορεί να βρει το δίκιο του. Και βλέπει την αδικία να είναι τόσο προκλητική. Βλέπει ένα βουνό αδικίας. Και δεν αντέχει αυτό το βουνό της αδικίας. Και έχει δίκιο. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξει συμπεριφορά η κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα. Πρέπει να το καταλάβουν. Καταστρέφουν τη χώρα με τη συμπεριφορά τους. Για τις ευρωεκλογές περιμένουμε μία παρουσία αξιοπρεπή με εκλογή 2 ευρωβουλευτών στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχουμε δηλώσει ότι ανήκουμε στο ΑΛΔΕ, στην Ένωση Φιλελεύθερων και Δημοκρατών του Ευρωκοινοβουλίου, της οποίας πρόεδρος είναι και ο υποψήφιος πρόεδρος για την Κομισιόν, ο κ. Γκίφερ Χόφστατ. Και όσον αφορά τις συνεργασίες, είναι μία ερώτηση η οποία από εμάς απαντάται με έναν πάγιο τρόπο. Συνεργαζόμαστε με οποιονδήποτε έχει τους ίδιους στόχους. Δηλαδή, μικρότερο κράτος, λιγότερη φόρη, σύγχρονο κράτος, σεβασμός στον πολίτη, ευρωπαϊκή αντίληψη στη διαχείριση των κοινών. Λογοδοσία, ας πούμε. Αυτά. Δεν νομίζω ότι στέκει πια, ότι στέκει η ερώτηση με ποια κόμματα συνεργάζεστε. Διότι τα κόμματα καταρχήν δεν συνεργάζονται με τον εαυτό τους. Έπειτα, η πολιτική γεωγραφία έτσι όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα καταραίει και θα καταρρεύσει βαρύγδουπα μετά τις εκλογές του Μαΐου. Υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι και στη Νέα Δημοκρατία και στην Ελιά και στη Δημοκρατική Αριστερά. Στα υπόλοιπα κόμματα δυσκολεύομαι να βρω σοβαρούς ανθρώπους, προσωπική μου άποψη, οι οποίοι όμως είναι εγκλωβισμένοι σε πελατειακούς μηχανισμούς. Τα κόμματα αυτήν την τεχνογνωσία έχουν. Δεν πρόκειται να την αλλάξουν. Είναι σαν να ζητάμε από ένα καρκίνωμα να επιτεθεί κατά του εαυτού του. Δεν γίνεται αυτό. Και περιμένουμε κάποια στιγμή στην Ελλάδα οι σοβαροί να πάνε με τους σοβαρούς, οι λαϊκιστές με τους λαϊκιστές, οι σταλινικοί με τους σταλινικούς, οι ψεκασμένοι με τους ψεκασμένους, αυτοί που θέλουν μια Ευρώπη ενωμένη με αυτούς που θέλουν μια Ευρώπη ενωμένη. Θα πρέπει να αλλάξει η τοπική, η κομματική γεωγραφία. Θα πρέπει να αλλάξει και η ίδια η έννοια των κομμάτων. Εμείς αναγκαστήκαμε να φτιάξουμε ένα κόμμα. Είμαστε αντικομματικό κόμμα. Αν θέλετε, αυτή η αντίφαση, ας πούμε, το οξύμορο, δείχνει ότι πρέπει να λειτουργήσουμε σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο θέλουμε να αλλάξουμε. Είναι δύσκολο αυτό. Και περιμένουμε να συνεργαστούμε με αυτούς που θα πάρουν το πάνω χέρι σε κόμματα που τους έχουν αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένους και αποσυνάγωγους. Παρακαλώ.
Νίκος Αρμένης από το ΣΤΑΡ. Ήθελα να ρωτήσω αν εκτιμάτε πως μετά τις ευρωεκλογές είναι πιθανό το ενδεχόμενο και εθνικών εκλογών και αν κάτι τέτοιο θα βοηθούσε τη χώρα. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη, επειδή έχουμε δεύτερο γύρο περιφερειακών εκλογών, στην περιφέρεια Αττικής έχουμε δύο πια πρόσωπα, τον κύριο Σγουρό και την κυρία Δούρου. Και σε ποιον από τους δύο στηρίζετε? Πάλι θα πάρω εγώ την πρώτη και ο κύριος Τζίμερος τη δεύτερη, άλλωστε νομίζω ότι δικαιούται. Θα σας πω ότι το θέμα των εθνικών εκλογών δεν είναι κάτι που χρειάζεται η χώρα αύριο. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή συμπεριφοράς του πολιτικού συστήματος και αλλαγή του πολιτικού συστήματος αν αυτό δεν μπορεί να αλλάξει συμπεριφορά. Και η αλλαγή συμπεριφοράς του πολιτικού συστήματος θα προκύψει, αν προκύψει, μετά το αποτέλεσμα της 25ης Μαΐου. Δηλαδή, εάν το μήνυμα είναι ηχηρό και ψηφιστούν κόμματα όπως ας πούμε οι γέφυρες που ζητούν αλλαγή συμπεριφοράς του πολιτικού συστήματος, το πολιτικό σύστημα θα αναγκαστεί να αλλάξει. Και αν διαμορφωθούν καινούργιοι πολιτικοί συσχετισμοί οι οποίοι θα δίνουν αυτού του είδους την δυνατότητα αλλαγής του πολιτικού συστήματος, τότε οι επόμενες εθνικές εκλογές θα οδηγήσουν σε αυτή την αλλαγή. Αλλά χρειάζεται χρόνος για να υπάρξει αυτή η αλλαγή. Ακόμη και αν το μήνυμα είναι αυτό που εμείς πιστεύουμε, δηλαδή αλλάξτε, θα χρειαστεί χρόνος για να διαμορφωθούν οι καινούργιοι πολιτικοί συσχετισμοί. Δεν είναι το επίγον να πάμε αύριο σε εθνικές εκλογές. Το επίγον είναι να πάρει το μήνυμα, το πολιτικό σύστημα, ότι αυτού του είδους συμπεριφορές, όπως αυτή που συμβολικά εμφανίσαμε σήμερα, δεν είναι πια ανεκτές από την ελληνική κοινωνία. Επειδή στις εκλογές δεν ψηφίζεις το ιδανικό, αλλά ψηφίζεις αυτό που διατίθεται, στις εκλογές, το δεύτερο γύρο της περιφέρειας, έχουμε ένα δίλημα το οποίο είναι αρκετά σοβαρό. Ο κύριος Γουρός εκπροσωπεί ένα σύστημα διαχείρισης με το οποίο δεν συμφωνούμε, το σύστημα των ισορροπιών και να τους έχω όλους ευχαριστημένους με εργάκια που θα κόψουμε καμιά κορδέλα, θα πάρουμε κανένα χειροκρότημα, αλλά η Αττική θα εξακολουθεί να παραμένει σε επανάπτυξη. Αυτό είναι ένα μοντέλο με το οποίο διαφωνούμε. Και υπάρχει και ως αντίπαλός του η εκπρόσωπος ενός εξαιρετικά επικίνδυνου κατά την άποψή μας μορφώματος, όχι μόνο διότι δεν έχει καμία συγκεκριμένη θέση και αλλάζει ανάλογα με το πώς φυσάει ο αέρας ή ανάλογα με το πώς ξύπνησε ένα συγκεκριμένο στέλεχος, αλλά επειδή εκπροσωπεί ό,τι πιο χυδαιότερο, τον λαϊκισμό, που είναι η αιτία που έφτασε η Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση. Ανάμεσα στα δύο, λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να διαλέξω το δεύτερο. Θα ψηφίζαμε οτιδήποτε εκτός από ΣΥΡΙΖΑ. Άρα εγώ δηλαδή θα ψηφίσω τον κύριο Σγουρό στις επόμενες εκλογές, χωρίς αυτό να είναι μια γραμμή, έτσι όπως συνηθίζεται να λέγεται, διότι θεωρούμε ότι και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παλαιοκομματικής νοοτροπίας. Τα μέλη μας, οι ψηφοφόροι, δεν έχουν ανάγκη από κάποιον να τους υποδείξει κάτι. Εγώ σας λέω τι θα κάνω προσωπικά. Έχουμε χρόνο για μία ερώτηση ακόμα. Αν δεν υπάρχει, να κάνουν μία δήλωση ο κύριος Κυριακάκης και ο κύριος Τζίμερος και να κλείσουμε τη σημερινή. Επειδή υπήρξε το ερώτημα πιο πριν, σε σχέση με το θέμα της Τράπεζας Ελλάδος και τη στάση της, θα κάνετε κάποια μηνυτήρη αναφορά, θα γίνει κάτι? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε στείλει όλη αυτή την υπόθεση όταν ζητήσαμε να μην χρησιμοποιήσουν τα κόμματα την εκλογική τους επιχορήγηση και να πάνε όπως πηγαίνουμε εμείς με χρήματα φίλων και μελών, γιατί εμείς έτσι πήγαμε σε αυτές τις εκλογές. Κάναμε ένα εξώδικο στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, Τράπεζα Ελλάδος, Εθνική, Eurobank, Alpha Bank και Πειραιός, χωρίς να ξέρουμε ποιες τρεις έχουν δάνεια και ποιοι είναι η τέταρτη που δεν έχει, γιατί δεν μας το λένε. Και τους ζητήσαμε να κάνουν κατάσχεση και στείλαμε και το σχετικό εξώδικο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ως κοινοποίηση και
στην Τράπεζα της Ελλάδος. Όλη η υπόθεση αναγράφεται με τον Ι και με το Σίγμα εκεί, με την εξαίρεση του καινούριου στοιχείου που προέκυψε για τα 14,6 εκατομμύρια από τον φετινό ισολογισμό της Νέας Δημοκρατίας. Η δικαιοσύνη μπορεί να δει, να διαπιστώσει και να αποφασίσει τι θα κάνει. Τώρα τα στοιχεία είναι δημόσια, τα βλέπει όλη η Ελλάδα και αφού θα περιμένουμε να δούμε την αντίδρασή της, θα αποφασίσουμε κι εμείς τι περαιτέρω θα κάνουμε. Θέλω να πω ότι οι γέφυρες έχουν βάλει στο τραπέζι του εθνικού διαλόγου εδώ και πολύ καιρό, όχι μόνο μερικές μέρες πριν τις εκλογές, το θέμα της Ευρώπης του μέλλοντός μας. Το πώς δηλαδή θα διοικείται ένας μεγάλος χώρος 500 και πλέον κατοίκων, πώς θα παίρνονται οι αποφάσεις 500 εκατομμυρίων κατοίκων, πώς θα παίρνονται οι αποφάσεις, ποια θα είναι η ισορροπία ανάμεσα σε αυτό που λέμε εθνική κυριαρχία και γενικότερο συμφέρον. Είναι πράγματα τα οποία δεν συζητιούνται, ενώ θα έπρεπε αυτά να μας απασχολούν κατά κύριο λόγο. Για παράδειγμα, πολύ συχνά λέμε ότι η Ευρώπη θέλουμε να εγγυηθεί τα ανατολικά μας σύνορα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν δεχτούμε μια επίθεση από τον εξανατολών γείτονα ή από κάποιο άλλο σημείο του ορίζοντα, θα πρέπει να έρθει ένας ευρωπαϊκός στρατός και ο Πορτογάλος, ο Λουξεμβούργιος, ο Ολλανδός να έρθουν και να σκοτωθούν για την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει να εγγυηθεί τα ανατολικά μας σύνορα. Εμείς σκεφτήκαμε ποτέ τι συμβάλλουμε, τι δίνουμε στο κοινό ευρωπαϊκό όραμα? Αυτός ο στρατός θα πρέπει να έχει έναν Ευρωπαίο αρχιστράτηγο, που σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο ο ελληνικός στρατός θα είναι υπό τη διοίκηση αυτού του Ευρωπαίου αρχιστράτηγου. Κάτι δίνεις για να πάρεις κάτι περισσότερο, κάτι πιο σημαντικό. Πιο σημαντικό είναι και η εθνική ασφάλεια, είναι και η οικονομική ασφάλεια. Ένας Έλληνας επιχειρηματίας θα πρέπει να έχει πρόσβαση, ας πούμε, σε τραπεζικό δανεισμό με τα ίδια επιτόκια που έχει ένας Γερμανός επιχειρηματίας, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να τον ανταγωνιστεί. Η φορολογία σε μια χώρα δεν μπορεί να έχει τεράστιες διαφορές από τη φορολογία στη διπλανή χώρα, γιατί έτσι θα φύγουν οι εταιρείες, ακόμα και οι ελληνικές, και θα εγκατασταθούν στη Βουλγαρία. Το να έχουμε λοιπόν έναν κοινό χώρο στον οποίο να ισχύουν οι ίδιες αρχές, οι ίδιοι κανόνες του παιχνιδιού, αλλά οι πολίτες και οι δημόσιοι λειτουργοί, οι δημόσιοι φορείς να έχουν τις ίδιες ακριβώς υποχρεώσεις, είναι κάτι για το οποίο θα έπρεπε όλοι να αγωνιζόμαστε και μάλιστα με πάθος. Βλέπουμε όμως το περίεργο αυτή τη στιγμή να διεκδικούν την ψήφο του Έλληνα κόμματα τα οποία απροκάλυπτα λένε ότι θα πάω στην Ευρωβουλή για να διαλύσω την Ευρωπαϊκή Ένωση ή για να βγάλω την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή για να βγάλω την Ελλάδα από τη ζώνη του ευρώ. Λες και το πρόβλημα είναι το νόμισμα και λες και αν αρχίσουμε και τυπώνουμε χρήματα θα αποκτήσουμε την εθνική μας αναξαρτησία, κυριαρχία, όταν η παραγωγική μηχανή της Ελλάδας είναι κατεστραμμένη και όταν εισάγουμε το 78% των αναγκών μας και όταν οι εξαγωγές μας συνεχίζουν να είναι πολύ λιγότερες από τις εισαγωγές, ακόμα και στην περίοδο αυτή που υποτίθεται ότι θα έπρεπε όλη μας η δύναμη να είναι προς την παραγωγή. Άρα, το πρόβλημα του ποια Ευρώπη θέλουμε και πώς εμείς θα τη διαμορφώσουμε περνάει από το ποιους ανθρώπους θα στείλουμε στο Ευρωκοινοβούλιο και ποιες ιδέες εκπροσωπούν. Οι γέφυρες εκπροσωπούν την ιδέα μιας ενωμένης Ευρώπης. Πιστεύουμε ότι πολύ γρήγορα η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στην ενοποίησή τους και είμαστε χαρούμενοι που έχουμε μαζί μας, μόνο ότι δεν μπορούν να μιλήσουν λόγω του περιορισμού του χρόνου, έχουμε μαζί μας δύο εξαιρετικούς Ευρωπαίους πολίτες και επιστήμονες, την Αντιγόνη Λιμπεράκη και τον Γιώργο Γιαννούλη Γιαννουλόπουλο, οι οποίοι είναι υποψήφοι με άλλους 40, επίσης εξαιρετικούς υποψήφοι των γεφυρών για την Ευρωβουλή. Ενδεχομένως να είναι γνωστή η Αντιγόνη περισσότερο, αλλά χαιρόμαστε για δύο λόγους. Ο ένας είναι διότι άνθρωποι οι οποίοι από πολύ παλιά πάλεψαν για την ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης και όχι μόνο της Ενωμένης Ευρώπης, της Ευρώπης σε έναν κόσμο που αλλάζει, σε έναν κόσμο με διαφορετικές αξίες, με περισσότερο ανθρωπισμό, με περισσότερο κοινωνική αλληλεγγύη, η οποία όμως χρειάζεται χρήματα για να
δημιουργηθεί αυτό το δίκτυο. Πάλεψαν λοιπόν για πραγματική ευημερία, όχι κρατικίστικη ευημερία, για ευημερία που προέρχεται από την παραγωγή. Αυτοί οι άνθρωποι μας εκπροσωπούν. Είχα τη χαρά και την τιμή να γνωρίσω την Αντιγόνη προσωπικά, διότι την ήξερα από την επιστημονική της καριέρα, να τη γνωρίσω πέρσι, πρόπερσι, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός, όταν ξανά η δημιουργία και η δράση συνεργάστηκαν για τις εκλογές του Ιουνίου του 2012, και εκτίμησα αυτό που θα το ονόμαζα έτσι με έναν λιγάκι μη πολιτικό όρο, την συνολική γοητεία και το ειδικό βάρος του χαρακτήρα της και των γνώσεών της. Θεωρώ ότι είναι τιμή για τη χώρα να εκπροσωπείται από ευρωβουλευτές όπως θέλουμε να πιστεύουμε η Αντιγόνη και ο Γιώργος, και καλό θα είναι οι ψηφοφόροι να κατανοήσουν ότι τα κριτήρια για να είναι κάποιος επιτυχημένος στο Ευρωκοινοβούλιο δεν είναι τα κριτήρια με τα οποία κάποιος, ας πούμε, εισπράττει like στα social media ή λέει μια έξυπνη ατάκα σε ένα τηλεοπτικό πάνελ. Χρειάζεται βαθιά γνώση των ευρωπαϊκών θεμάτων, βαθιά γνώση των λειτουργιών, μια συνολική θεώρηση της ιστορίας και του ιστορικού γίγνεσθε, μια βαθιά επίσης γνώση του ελληνικού προβλήματος και του πώς αυτό το πρόβλημα μπορεί να εξυπηρετηθεί ή να διευθετηθεί στο σύνολο των θεσμών της Ευρώπης, πράγματα για τα οποία έχει δουλέψει πάρα πολύ και ο Γιώργος Γιαννούλης Γιαννουλόπουλος, ο οποίος είναι ερευνητής, έχει σπουδάσει στην Ελλάδα και στο Παρίσι και για πάνω από 2 δεκαετίες ασχολείται με τέτοια θέματα, δηλαδή θέματα ανάπτυξης, παιδείας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πληροφορικής. Και όλοι εμείς που είμαστε στις γέφυρες, θα ήθελα να ξέρετε ότι έχουμε στο μυαλό μας ένα σύγχρονο κράτος. Οι περισσότεροι ζήσαμε χρόνια στο εξωτερικό, ξέρουμε πώς λειτουργούν τα κράτη τα οποία έχουν στο μυαλό τους την ευημερία του πολίτη και όχι την ευημερία του δικού του συστήματος, και πιστεύουμε ότι οι ψηφοφόροι θα δώσουν την ευκαιρία στα ευρωπαϊκά κόμματα να παλέψουν για την Ευρώπη των λαών. Ναι, την Ευρώπη των λαών. Η Ευρώπη των λαών είναι η Ευρώπη αυτή που θα διαμορφώσουν οι λαοί της. Εμείς δηλαδή, οι ψηφοφόροι και οι εκπρόσωποι τους. Και να τελειώσω εγώ στον σύντομο χρόνο που μας μένει, ξεκινώντας από την ανάγκη να έχουμε την Ευρώπη των λαών και την Ευρώπη των θεσμών όμως, διότι είναι αδύνατον να έχεις Ευρώπη λαών χωρίς να λειτουργούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και χωρίς να προχωρήσουν μπροστά. Να πω και εγώ τα καλύτερα, αλλά με πρόλαβε ο Θάνος, για τον Γιώργο Γιαννούλη Γιαννουλόπουλο, που είναι μια εξαιρετική υποψηφιότητα, και ασφαλώς και για την παλιά μου φίλη και συμφοιτήτρια, πρέπει να πω, Αντιγόνη Λιμπεράκη, με την οποία μας χώριζαν παλιά ιδεολογικές διαφορές που γεφυρώθηκαν στο πέρασμα του χρόνου και έτσι βρεθήκαμε μαζί. Και να πω επίσης ότι η οικονομική πλευρά αυτής της εκλογικής αναμέτρησης είναι εξίσου σημαντική με οποιαδήποτε άλλη σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή διάστασή της. Γιατί σήμερα ακολουθούμε μια πολιτική, όπως είπαμε στην αρχή, υπερφορολόγησης, διατήρησης του πελατειακού κράτους που δημιούργησε το πρόβλημα, και δεν υπάρχει τρόπος να βγούμε από αυτή την κρίση οικονομικά εάν δεν πάμε σε μια λογική μικρότερων φόρων, μικρότερου, λιγότερου κράτους που να είναι μη πελατειακό. Εμείς προτείνουμε μια σειρά από λύσεις για αυτό το σκοπό. Λέμε για παράδειγμα ότι δεν μπορείς να έχεις υψηλό φόρο στις νέες επενδύσεις. Είναι τρέλα όταν έχεις 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Πρέπει να τολμήσεις και να πεις μηδέν φόρο στις νέες επενδύσεις, μηδέν επιδοτήσεις στις επιχειρήσεις αυτές για μια δεκαετία, μέχρι ότου τελειώσει η κατάρα της ανεργίας. Ή να πεις κάτω από τα 30 μηδέν ασφαλιστικές φορές στα νέα παιδιά για να βρουν δουλειά. Ή να πεις ότι ο ΟΑΕ πρέπει να γίνει ανταποδοτικός άμεσα, για να σταματήσουν τα υφιστάμενα χρέη που οι άνθρωποι δεν μπορούν και δεν πρόκειται να πληρώσουν, να πέσουν, να μειωθούν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα και να ξεκινήσουν από την αρχή χωρίς χρέη και να ξαναμπούν όλοι στο σύστημα. Δεν γίνεται ένα σύστημα 370.000 άνθρωποι να είναι έξω και 370 να είναι μέσα. Μιλάμε για παράνοια. Έχουμε λοιπόν τέτοιου είδους ριζοσπαστικές προτάσεις ως γέφυρες, ως δράση και δημιουργία ξανά,
Και για αυτές ζητούμε την ψήφο του κόσμου σε αυτές τις εκλογές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλή σας διάθεση και ευχόμαστε σε όλους καλή ψήφο και καθόλου αποχή την Κυριακή.